έχει αλλάξει τίποτα πολύ το σούτ στο μυαλό μου και πολύ περισσότερο το στον τρόπο της ζωής μου. Από την πρώτη στιγμή είπα, ο Καργίνος στη δουλειά του και εγώ τη δική μου. Έχω δουλειές. Δεν έχω χρόνο να ασχολούμαι τώρα. Καθένας κάνει τη δουλειά του. Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Δεν άλλαξε τίποτα, τίποτα. Ο φόβος δεν πήγε στη ζωή σου, Σπύρο? Μπα, όχι. Όχι. Γιατί ούτε μια στιγμή δεν φοβήθηκες, ρε παιδί μου? Είναι θέμα χαρακτήρα, ρε παιδί μου, έτσι είμαι εγώ. Ξέρω, έτσι είμαι. Έχω μια περίεργη. Κάποιες περίεργες αντιλήψεις, ας πούμε, για τη ζωή. Και όταν είναι κάτι να γίνει, θα γίνει, ας πούμε. Ναι. Το σωστό είναι ένας πολιτισμένος άνθρωπος, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο πολιτισμένος. Ένας πολιτισμένος άνθρωπος να προβλέπει, να κάνει προληπτική ιατρική, να κάνει. Αυτό είναι. Οι πολιτισμένοι άνθρωποι αυτό κάνουν. Εγώ δεν ήμουν τόσο, απλώς έχω πολύ καλούς φίλους, γιατρούς και τα λοιπά δίπλα μου και έτσι τα προλάβαμε. Αλλά νομίζω ότι όταν είναι να γίνει κάτι που λένε γραφτό, θα γίνει. Οπότε μέχρι να γίνει αυτό, είπαμε, εγώ τη δουλειά μου και επειδή έχω είναι και πολύ δουλειά. Είναι λίγο στοϊκό αυτό όμως. Ναι. Δηλαδή δεν σε φοβήσει, γιατί όλοι οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, αισθανόμαστε αδύναμοι απέναντι στην αρρώστια, στην ανυμποριά, στο θάνατο. Mm. Όλοι το φοβόμαστε αυτό. Αδύναμοι. Αδύναμοι, ναι. Γιατί δεν ξέρει πώς θα συμβεί, ναι. Είμαστε αδύναμοι. Είμαστε αδύναμοι. Απλώς λένε κάποιοι που έτσι έχουν ασχοληθεί με το θέμα ότι όσο πιο περισσότερο ασχολείσαι με τον εαυτό σου, δηλαδή εμβαθύνεις, τόσο πιο σοφός γίνεσαι, γιατί οι ψυχολόγοι λένε ότι γεννιόμαστε. Αυτό που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο είναι ο τρόμος. Γεννιόμαστε τρομαγμένοι, πεθαίνουμε τρομαγμένοι. Όσο πιο ενδοσκοπείς, ας πούμε, και σκέφτεσαι πράγματα και ασχολείσαι, τόσο λιγότερο τρομαγμένος θα πας προς το τέλος. Και αυτό είναι ο στόχος. Λοιπόν, εγώ γενικώς δεν φοβάμαι τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω. Ξέρεις όμως τι γίνεται. Εσύ μπορεί να μην φοβάσαι και το έχεις αποδείξει. Γιατί και πέρσι και φέτος ίδια μας λες. Φοβούνται όμως πολύ στην αρρώστια τους, στην ανυποριά τους, πώς θα το πάρουν γύρω τους. Και εσύ, ας πούμε, επειδή έχεις ένα γιο που μας είχες πει ότι το έχεις πει πέρσι και το έχεις πει ότι. Αυτό δεν σε άγχωσε καθόλου. Ο γιος σου, ας πούμε. Όχι, γιατί είπαμε. Του είπα, ρε φίλε, άμα είναι να γίνει, θα γίνει. Εντάξει. Καλά που φτάσαμε και μέχρι εδώ και βλέπω παρακάτω. Εδώ χαρώνται μικρά παιδιά τώρα. Δεν είναι το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα είναι ότι εγώ πραγματικά θέλω να το τονίσω αυτό. Ότι ένα από τα πράγματα που δεν μου αρέσει στην ελληνική κοινωνία είναι και αυτό. Αυτή η κρυψίνια και αυτός ο φόβος, μη μάθουν. Και έχω συναντήσει ανθρώπους που δεν θα το περίμενα πραγματικά. Πολιτισμένους ανθρώπους, ανθρώπους σπουδαίους κατά τα άλλα, οι οποίοι το κρύβανε ως κόρυνο οφθαλμού. Αυτό είναι πολύ κακό. Κακό, ας πούμε, είναι πολύ κακό. Είναι πολύ κακό. Είναι μεγάλο λάθος και είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε στην κοινωνία. Γι' αυτό και βγήκα και μίλησα. Όχι για κανένα λόγο. Γι' αυτό και βγήκα και μίλησα ότι τα πράγματα πρέπει να τα λέμε. Σιγά, τι είναι. Λοιπόν, αρρώστια πέρασε ή δεν πέρασε. Αλλά δεν. Ό,τι είσαι στιγματισμένο. Ρε Σπύρο, να σου πω κάτι και το λέω εγώ που είμαι άντρας. Και δεν στο λέω σε επίπεδο ερωτικό. Είσαι πολύ γοητευτικός άνθρωπος, ρε παιδί μου. Yeah. Δηλαδή, ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τη ζωή, η φιλοσοφία σου, σε καθιστά πολύ γοητευτικό. Το αντιλαμβάνεις, δηλαδή αντιλαμβάνεις τη γοητεία που εξασκείς στα πλήθη. Όχι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Άμα νομίζω το αντιλαμβάνεσαι, τότε. Τρελαίνεις, ψωνίζεσαι. Χάνεις την αθωότητά σου. Mm. Ξέρεις τι ήταν, κάποιος λέει, και ένας πολύ ωραίος νεαρός και έδαινε το κορδόνι του. Και του λέει ένας θαυμαστής του, ας πούμε, του λέει, έτσι όπως σκύβεις αυτή τη στιγμή και δεν είσαι το κορδόνι σου, είσαι σαν τον Απόλλωνα απακανθιζόμενο. Mm. Ο Απόλλωνας που βγάζει το αγκάθι από πίσω, ο γνωστός πίνακας. Και από τότε, λέει, δεν ξανάδεσαι ποτέ έτσι το κορδόνι του αυτός. Έχασε την οθότητα. Έχασε την οθότητα. Έτσι, ωραίο. Γιατί το σκεφτότανε. Ακριβώς. Εσύ όλη αυτή τη δύναμη που να την αντιλαμβάνεις την έχεις, γιατί έχεις κάνει επιτυχίες στο θέατρο. Και κάνει συνέχεια επιτυχίες, γεμίζει τα θέατρα και σε δύσκολες εποχές. Έχει κάνει επιτυχίες τηλεοπτικές, σε σύριαλ, ως ηθοποιός. Έχει κάνει επιτυχίες τηλεοπτικές ως παρουσιαστής με μία από τις διαχρονικότερες και πιο πετυχημένες εκπομπές που έχει αντέξει και στον χρόνο αλλά και σε αλλαγή καναλιού. Έτσι. Και ως παρουσιαστής τηλεπαιχνιδιών. Δηλαδή, τι κοκαλάκι νυχτερίδας είναι. Δηλαδή, πού αποδίδεις την επιτυχία σου? Στο ότι. Θα χρησιμοποιήσω μία φράση ενός πολύ αγαπημένου μου ανθρώπου που το φίλω πολλά που βγήκα στο θέατρο, του Σπύρου του Βαγγελάτου. Πρώτο πήγα στο Σπύρο όταν βγήκα στο αμφιθέατρο. Και μας έλεγε: θα υπερασπίζεστε ό,τι ρόλο και να έχετε, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, θα τον υπερασπίζεστε με φανατισμό ηλιθίου. Mm. Αυτό κάνω εγώ λοιπόν. Ακόμα και πράγματα, δεν μου αρέσουν όλα τα πράγματα που έχω κάνει. Θεατρικά εννοείς? Όχι, θέατρο, όχι. Κάποια πράγματα στην τηλεόραση, α πούμε, δεν μου πολύ αρέσανε.
Κάνα δυο, όχι, μη φανταστείς. Τι δεν σου άρεσε δηλαδή? Δεν μου άρεσε, παιδί μου. Την πρώτη φορά που πήγα να κάνω το τηλεπαιχνίδι, το κόντρα πλακέ, δεν μου άρεσε. Δηλαδή, δεν. Ένιωθα πως δεν το έχω, πως τη δουλειά έχω εγώ εδώ κτλ. Ωστόσο, από τη στιγμή που είπανε, εγώ το υπερασπιζόμουν σαν να είναι το καλύτερο πράγμα του κόσμου και διάβαζα και ασχολιόμουν και ασχολιόμουν με τις ερωτήσεις και δεν πήγα ποτέ εγώ, ας πούμε, να πω τι έχουμε παιδιά σήμερα, για φέρτε μου τις ερωτήσεις να τελειώνουμε. Τις ερωτήσεις να έχουν περάσει όλες από μένα, να τις έχω εγκρίνει, να ψάξω να βρω άλλες καινούργιες, να παίρνω φίλους μου, για λέω για πες μου αυτό το πράγμα στέκει, να παίρνω φιλόλογους, να κάνω, είμαι έτσι. Ίσως αυτό να με ανταμείβει, ας πούμε. Ο Εκατομμυρίουχος σου άρεσε, φαντάζομαι. Πολύ, πάρα πολύ. Τον έχεις δει τώρα που τον κάνει ο Γιάννης Ζουγανέλης, καθόλου? Ούτε το ξέρω, πρώτη φορά το ακούω. Ναι. Τον κάνει. Στο Sky. Λέγεται Εκατομμυρίουχος Παύλα Hot Seat, καυτή θέση. Και το κάνει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Είναι το ίδιο. Καιρό τώρα, καιρό. Ξεκινήσει καμιά εβδομάδα. Α, όχι, δεν το πήρα χαμπάρι. Δεν το πήρες χαμπάρι. Ναι, το κάνει ο Γιάννης. Είναι μια μετεξέλιξη του Εκατομμυρίουχου που την κάνει ο Γιάννης. Δεν το ήξερες? Όχι, όχι. Δεν βλέπεις, δεν παρακολουθείς τηλεόραση? Δεν παρακολουθώ καθόλου. Δεν προλαβαίνεις, τι δεν σε ενδιαφέρει? Δεν με ενδιαφέρει. Καθόλου, Όχι, όχι. Δεν ήμουν ποτέ στη τηλεόραση. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Έχουν γίνει πολλά σύριαλ. Από πέρσι δηλαδή έχουν ξεκινήσει και φέτος και στον Α έχουν γίνει αρκετά. Πρόταση σου έγινε να παίξει κάποιο σύριαλ φέτος? Όχι. Όχι, Όχι. Γιατί έβλεπα πριν στο βίντεο τα πλάνα από σύριαλ που έχει συμμετέχει, αγαπημένους συμμετάσχει, αγαπημένους ρόλους έχει υπηρετήσει. Δηλαδή έχει μπει στα σπίτια μας με πολύ ωραίους ρόλους. Δεν θα ήθελες να το ξανακάνεις, Σπύρο? Όχι. Έχω λίγο κουραστεί, έχω κάνει πολλά χιλιόμετρα στην τηλεόραση. Υπάρχουν νεότεροι άνθρωποι, μια χαρά. Τι έχεις παραδώσει τα όπλα? Ναι, ξέρεις, για σύριαλ δύσκολο. Μόνο αν μου αρέσει, αν είναι κάτι, δεν λέω μεγάλη κουβέντα, αλλά αν μου αρέσει κάτι πάρα πολύ, αλλά πρέπει να μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, να είναι κάτι που να με ιντριγκάρει πολύ αλλιώς. Όχι, σύριαλ δεν θα ήθελα. Γιατί ξέρεις τώρα, εκπομπή και σύριαλ. Γιατί την εκπομπή δεν μπορώ να την παρατήσω. Δεν γίνεται, ούτε θέλω ούτε μπορώ. Εκπομπή και σύριαλ και θέατρο και αυτά. Και δεν λέω για την κούραση, λέω ότι εντάξει, φίλε, έλεος πια. Δηλαδή, ας και κάνω. Θα είναι πολλά. Την εκπομπή πόσα χρόνια την κάνεις, Σπύρο? Είναι ο ενδέκατος. Ο ενδέκατος. Πόσα χρόνια ιδανικά θα θέλεις να την κάνεις? Γιατί φαίνεται ότι η αγάπη του κόσμου είναι αμύωτη, ας πούμε. Από ό,τι φαίνεται, μέχρι όσο αντέχουμε. Ναι. Δεν βάζω στόχο, αλλά έτσι όπως φαίνεται το πράγμα, με την αγάπη του κόσμου και. Πια δεν την αγαπάνε. Μου εξομολογούνται ότι παλιά την αγαπούσαμε, τώρα την έχουμε ανάγκη. Ναι. Και αυτό οπωσδήποτε είναι υπέροχο για μένα να το ακούω, αλλά είναι και τρομερή ευθύνη. Το γεγονός ότι σε ακόμα ένα-δύο κανάλια έχουν γίνει κάποιες ομοειδείς εκπομπές με άλλο τίτλο και άλλους παρουσιαστές, νομίζω ο Κώστος Καρδαβέλας κάνει μία και ακόμα μία, είχε κάνει και ο Άκης ο Παυλόπουλος παλαιότερα. Αυτό πώς σου φαίνεται σένα? Είναι μίμηση, ο